Επιστρέφουμε στο δελτίο μας και πάμε και πάλι σε συζήτηση και συγκεκριμένα στην Ορεστιάδα, στο στούντιο του Ράδιο Εύρους. Εκεί βρίσκεται ο κύριος Νίκος Ματζαράκης και κανονικά θα πρέπει να πω πλέον ο πρώην πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Ορμενίου. Κύριε Ματζαράκη, καλησπέρα σας. Μαζί μου είναι και ο Δημοσθένης ο Δούκας φυσικά. Νομίζω ότι σωστά σας προσφώνησα πρώην πρόεδρος, διότι πριν από λίγα 24 ώρα δώσατε την παρέτησή σας στον κύριο Μουζά, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Καλησπέρα κύριε Μπασκάκη. Λοιπόν, να πάρουμε τώρα τα πράγματα από την αρχή για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας για ποιο λόγο οδηγηθήκατε σε αυτή την απόφαση, δηλαδή να παραιτηθείτε από την τοπική κοινότητα του Ορμενίου. Εσείς πριν από λίγες ημέρες, με επιστολή σας, την οποία την έχω και μπροστά μου, κάνετε αναφορά στα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο Ορμένιο. Λέτε, θα πω για παράδειγμα, ότι δεν έχει κλητήρα το Ορμένιο, δεν έχει γραμματέα, υπάρχουν προβλήματα με το φωτισμό, με την αγροτική οδοποιία, με τα χόρτα που πνίγουν, όπως λέτε, χαρακτηριστικά το χωριό και τα νεκροταφεία, και φυσικά καταλήγετε μέσα σε αυτή σας την επιστολή να κάνετε αναφορά και στην κατάσταση που επικρατεί όσον αφορά στους πλημμυροπαθείς του Ορμενίου. Και μέσα σε όλα αυτά λέτε ότι έχετε κάνει πολλές προσπάθειες προκειμένου να βρεθεί λύση για τα προβλήματα αυτά, αλλά δυστυχώς όσες φορές και αν χτυπήσατε τις πόρτες των αρμοδίων, κανείς δεν έδειξε την δέουσα προσοχή. Έτσι λοιπόν αναγκαστήκατε μετά από όλα αυτά να παραδώσετε τα κλειδιά του Δημοτικού Καταστήματος μαζί με την παρέτησή σας στον Δήμαρχο, τον κύριο Μουζά. Τα είπα εντάχει. Τα είπες εσύ για μένα. Λοιπόν, τα είπα εντάχει, κύριε Ματζαράκη. Λοιπόν, θέλω όμως να μου πείτε, έτσι, πέρα από όλα αυτά τα προβλήματα που αναφέρετε και έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα των κατοίκων του Ορμενίου, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, με την καθημερινότητά τους, έτσι, και την εξυπηρέτησή τους. Προφανώς τα μαζεύατε και κάποια στιγμή σκάσατε, θα πω εγώ. Ναι, καλά έκανε ο κύριος Δήμαρχος που έκανε δηλώσεις ότι ήθελα να παραιτηθώ πιο μπροστά. Θα έρθουμε και στην επιστολή του κύριου Δημάρχου, διότι έχει απαντήσει στα όσα του καταλογίζετε. Να μείνουμε όμως εσάς σε πρώτη φάση. Όλα είναι εγκατελειμμένα τα χωριά. Όλα είναι εγκατελειμμένα. Πάρα πολλά προβλήματα. Μιλάω με όλους τους πρόεδρους. Όλοι έχουν αγανακτήσει. Εγώ κοιτάω για το Ορμένιο. Ο κόσμος περίμενε από μένα πολλά. Έκανα πάρα πολλές προσπάθειες. Ανταπόκριση δεν υπάρχει. Τα χόρτα, τα πράσινα, τα πάρκα, οδοποιία, οι δρόμοι, όλοι είναι χαλασμένοι. Κοροδία στην κοροδία. Μόνο παίρνω τηλέφωνο, ο κόσμος περιμένει από μένα και τίποτα δεν γίνεται. Εγώ δεν θέλω να είμαι ο Καραγκιόζης του χωριού και της περιοχής. Άρα λέτε εν ολίγης, Δημοσθένη, και αυτό που καταλαβαίνω, ότι ο κύριος Ματζαράκης δεν θέλει να είναι εκτεθειμένος μπροστά στα μάτια των συνδημοτών. Να το δούμε. Γιατί εγώ έχω την αίσθηση ότι η αλήθεια έχει πάντα δύο πλευρές. Ποτέ δεν έχει μία. Ποτέ. Δεν υπάρχει αλήθεια, είναι αλήθειες. Γιατί το λέω αυτό, κύριε Ματζαράκη? Κάνω εγώ τον συνήγορο του διαβόλου, κάνω τον κύριο Μουζά. Και θα σας διαβάσω από την απάντησή του το ακροτελεύτιο σημείο, το οποίο είναι για την άποψη μου πολύ αιχμηρό και για το πρόσωπό σας. Και μετά να τα σχολιάσουμε ένα-ένα, αν είναι έτσι, ποιος έχει δίκιο. Δεν μπορεί να έχετε δίκιο κι εσείς κι εκείνους. Πάντως, το ακροτελεύτιο σημείο της απάντησής του λέει: σας εντάσσει σε αυτούς που έχουν άπλετο ελεύθερο χρόνο, δηλαδή περίπου σας λέει αργόσχολο εσάς και άλλους, έτσι σας λέει, έχετε άπλετο ελεύθερο χρόνο, περί άλλου τριβάζετε, ξέρω, δεν ξέρω, τάβλη παίζετε, εμέσως σας λέει αργόσχολο, και τι κάνετε με στον άπλετο ελεύθερο χρόνο σας? Συκοφαντείτε, ψεύδεστε και διακινείτε παραπληροφόρηση. Αυτές τώρα είναι φράσεις πολύ βαριές. Πολύ το κατανοείτε, ήθελα, έτσι. Ναι. Πολύ θα ήθελα να είναι και δήμαρχος εδώ, φάτσα να τον βλέπω και να έρθει στο Ορμένιο με εσάς. Αλλά από την πλημμύρα και μετά, όπως βάλαν τα γυλαικάκια, βγήκαν φωτογραφίες με τις κάμερες, δεν ξαναπάτησαν. Υποσχέσεις στον κόσμο, όλα θα γίνουν. Εγώ πλήρωνα άτομα, Βούλγαρους, να καθαρίσουν το Ορμένιο. Ξεφτύλα, να πληρώνω εγώ τους Βουλγάρους σαν πρόεδρος να καθαρίσω τις πλατείες, τα πάρκα? Δουλειά είναι αυτή? Εντάξει, εδώ όμως σας κατηγορεί για πολύ βαρύτερα παρακτώματα. Ναι, και ούτε λίγο ούτε πολύ. Συγγνώμη, κύριε Ματζαράκη, Δημοσθένη. Λέει, μισό λεπτό, κύριε Ματζαράκη, για να το πούμε έτσι ολοκληρωτικά. Ούτε λίγο ούτε πολύ, Δημοσθένη, σε αυτήν του την επιστολή απάντηση προς τον κύριο Ματζαράκη, ο κύριος Δήμαρχος λέει ότι όσα του καταλογίζει δεν ευσταθούν.
Όχι μόνο αυτό. Έτσι. Ότι όχι μόνο δεν ευστάθουν. Και απαντάει αλλά ένα. Ότι είστε ένα... μέρος συνωμοσιολογούντων εναντίον του Δήμου. Κοίταξε, βγάλαν και φωτογραφίες ότι όλα τα πάρκα. Φωτογραφίες είναι... λέει ότι ναι, εντέλεια, έχετε πρόβλημα όρασης. Αυτά τα αυτό πάρκα... σας είπε. Ότι ξέρετε, κύριε Ματζαράκη, να πάτε σε οφθαλμίατρο γιατί είναι και φωτογραφίες που δεν ναι, έχετε. Ναι. Αυτό σας είπε. Θα πάει, ο κύριος Μουζάς να πάει στο οφθαλμίατρο. Οι γυναίκες, ο σύλλογος γυναικών και ο παπάς πλήρωσαν να κοπούν τα χόρτα στα μνήματα. Α, κάνει το. Κάνει μνημόσυνα με ξένα κόλληβα δηλαδή. Ναι, μπράβο. Α, μπράβο, μπράβο. Αυτό κάνει τώρα ο κ. Ναι, να έρθει αύριο. Άιτα πληρωσαν και αυτός τώρα καρπώνεται. Να έρθει να τα πει αυτά στο Σύλλογο Γυναικών και στους χωριανούς μου. Α, δηλαδή αυτό που επικαλείται να και οι αποδείξεις δεν είναι έργο δικό του των αποδείξεων. Των κατοίκων είναι ότι φτιάχτηκαν τα, μαζεύτηκαν τα χόρτα. Ο Σύλλογος Γυναικών πλήρωσε για τα χόρτα. Όχι ο Δήμος. Όχι ο Δήμος. Ο Σύλλογος Γυναικών και ο παπάς. Κυριακή, εδώ πέρα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Ποιος λέει, λέει την αλήθεια, έτσι. Εμείς έχουμε... παρουσιάζουμε και τις δύο πλευρές τώρα από εκεί και πέρα. Τώρα ο κύριος Μουζάς το γύρισε λίγο πολιτικά. Δεν με ενδιαφέρομαι αν τα πολιτικά, ούτε τίποτα. Εγώ προσπαθάω κάτι για το χωριό μου. Ωραία. Λέει και... επίσης ότι ζητάτε πράγματα, μάλλον όχι πράγματα, ζητάτε δομές που δεν προβλέπετε τον Καλλικράτη. Ναι, ναι. Λέει, τι να σας δώσουμε γραμματέα και φαρισαίος όταν ο Καλλικράτης. Δεν προβλέπει ούτε γραμματέα, ούτε κλητήρα, ούτε τίποτα. Πιο μπροστά, πριν γίνει ο Καλλικράτης, είχαμε κλητήρα και γραμματέα. Τώρα λέει, εγώ με βάση τον νόμο, υπακούσει τον νόμο, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Με βάση τον νόμο, ο κλητήρας μπορούσε να παραμείνει. Αυτό ξέρω εγώ. Άρα λέτε ότι θα μπορούσε να βρει τρόπο να... Να βρει τρόπο, ο κλητήρας θα παραμείνει στη θέση του. Άραστε. Επίσης λέει ότι εγώ... Τι φταίω αν δεν πληρώνω την πλημμυροπαθή. Απευθυνόμουν στους υπεύθυνους, μισό λεπτό, και αυτοί κορόιδευαν τους κατοίκους. Ουσιαστικά μέφεται το πολιτικό σύστημα, τους πολιτικούς, τους βουλευτές. Εγώ λέει. Ο ένας ρίχνει τον μπαλάκι στον άλλον, η περιφέρεια στο Δήμο. Ο Δήμος στην περιφέρεια. Όλα πάνε σε καλό δρόμο. Τα λεφτά λέει έρχονται. Αλλά μην το ρίχνει σε κάποιον που δεν φταίει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κάποιος που δεν φταίει για μένα, φταίει και η Δημαρχία, γιατί ξέρω πολύ καλά, άργησε τα μαζέψει τα δικαιολογητικά. Όταν εγώ είμαι πλημμυρισμένος, με βλέπει πνιγμένο, ψάχνει δικαιολογητικό. Τι δικαιολογητικό, πνιγμένος, αφού με είδες, είμαι πνιγμένος. Καλά, αν ο νόμος επέβαλε να υπάρχουν δικαιολογητικά αποδεικτικά στοιχεία για να αποζημιωθείτε. Σαν αρχή τι θα έκανε, θα έλεγε, εδώ έχουμε πνιγμένους, δώστε λεφτά, έτσι. Να μην τον αδικούμε. Όχι, σαν αρχή τα 600 ευρώ που ήταν από την Πρόνοια έπρεπε να δοθούν. Αυτά όλα, ο Περιφερειάρχης, ο Δήμαρχος, Αντιπεριφερειάρχης και ο κύριος Ντόλιος, όλοι μαζί που συζητούσαν άμεσα σε μία εβδομάδα θα πάρετε τα 600 ευρώ και τα άλλα σύντομα, όλα τα έχω γραμμένα, ηχογραφημένα. Γιατί λέγανε αυτές τις υποσχέσεις αφού δεν μπορούν να το κάνουν. Η περιφέρεια και τους βουλευτές, εντάξει, ο Δήμαρχος που εμπλέκεται ως ασυνεπής, όπως το λέτε. Είχε πει και εκείνος, ναι, εγώ τα καθάρισα. Είπε, το όλα είναι γραμμένα, ηχογραφημένα, τα έχουμε στο. Δηλαδή, και ο Δήμαρχος έλεγε ότι εντάξει, σύντομα θα πληρωθεί. Εντάξει, εντάξει, ναι, ναι, ναι. Ναι. Μάλιστα. Όλα εντάξει. Επίσης, παρακαλώ. Πέστε μου, στέλνει το τελευταίο τότε. Ναι, ναι. Το θέμα, για το θέμα των λαμπτήρων, λέει, εγώ δεν φταίω. Έκανα τον διαγωνισμό. Αλλά λόγω της γραφειοκρατίας, το ξέρετε. Όχι λόγω γραφειοκρατίας. Έτσι λέει. Υπεργραφή. Έτσι λέει αυτός. Αυτοί οι ίδιοι τον απέρριψαν και θέλουν να κάνουν άλλο διαγωνισμό. Θα κάνουμε μία ανάθεση 15.000 ευρώ. Λόγω ενστάσεων που υποβλήθηκαν έγινε ακύρωση του διαγωνισμού, όχι οι ίδιοι. Εντάξει, πες το ότι έγιναν ενστάσεις. Αν έγιναν ενστάσεις είναι άλλο. Αν το ακύρωσε ο ίδιος ο Δήμος, είναι τελείως διαφορετικό. Οι ίδιοι το ακύρωσαν. Οι ίδιοι το ακύρωσαν και θα κάνουν άλλο διαγωνισμό. Όχι λόγω ενστάσεων. Ήθελα να δώσουν μία ανάθεση 15.000 ευρώ για να καλύψουν μερικές τρύπες εκεί με τις λάμπες. Ο Επίτροπος το απέρριψε. Και τώρα θα περιμένουμε άλλες 3-4 μήνες. Ξέρετε, αυτό λέει ότι οι εστάσεις, ο Επίτροπος που δεν νομιμοποιεί τις διαδικασίες, εκείνος φταίει. Και οι εστάσεις δεν φταίμε εμείς, λέει ο Δήμαρχος. Αφού το ψήφισαν. Αφού το ψήφισαν. Η ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο δεν σημαίνει αυτόματη υλοποίηση. Έχει διαδικασίες γραφειοκρατικές, είναι γνωστό. Και αν ο Επίτροπος, ως τελικός αποδέκτης, πει δεν συμφωνώ για διάφορους λόγους, δεν μπορεί να υλοποιηθεί τίποτα. Αυτό είναι γνωστό. Τώρα, τόσο πολύ
να πάνε να ρωτήσουν τους χωριανούς στα μισά τα χωριά που δεν έχουν φόντα. Και οι κλέφτηδες κάθε βράδυ στα Πετροτά και στο Ορμένιο τα έχουν κατακλέψει. 10 σπίτια, 15 είναι μόνο στα Πετροτά. Και άλλα 15 λόγω η αστυνομία τρέχει, δεν προλαβαίνει. Αυτό γίνεται συσκότηση. Λόγω απουσίας φωτισμού, ναι, έχουμε έξαρση κλοπών, λέτε. Ναι, ζούγκλα μέσα στο σκοτάδι. Τι να κάνω. Ο κλέφτης θα μπει. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω ακόμη τελευταίο και μετά να συνεχίσει. Και άλλη μία και κλείνουμε. Όχι, μετά συνεχίσει. Δεν υπάρχει γεωγραφικός αντιδήμαρχος εκεί. Υπάρχει αντιδήμαρχος αυτός, τον Μπαλάκη, ο κύριος Δολαψής. Μάλιστα. Ο κύριος Δολαψής αυτός είναι για την προστασία του πολίτη. Αν έρθει, ξέρω εγώ, καμιά μεγάλη φωτιά και μας κάψει, μόνο τότε θα μας γλιτώσει αυτός. Αυτό ήθελα να ρωτήσω και εγώ στον κύριο Ματζαράκη, Δημοσθένη. Πριν ξεχυλήσει το ποτήρι, κύριε Ματζαράκη, είχατε προσπαθήσει με τους καθήλυν αρμόδιους να έρθετε σε επαφή, να τους πείτε: κοιτάξτε, πρέπει να γίνει κάτι γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά. Οι κάτοικοι παραπονιούνται. Δεν ξέρω τι να τους απαντήσω. Έχω πρόβλημα. Κάθε μέρα σχεδόν ενοχλούσα. Φέρτε το γκρέιντερ, οι δρόμοι είναι τελείως χάλια. Θα βγουν τώρα τα εργαλεία, τα αγροτικά μηχανήματα στους δρόμους, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Από Δευτέρα, λέει, έρχονται. Περιμένω τη Δευτέρα. Παίρνω τηλέφωνο, τι έγινε. Κάτι δεν σας έλεγαν ποιο έτος Δευτέρα όμως. Από Δευτέρα σε Δευτέρα. Από Δευτέρα σε Δευτέρα. Δεν σας είπα ποιο έτος Δευτέρα, μια Δευτέρα. Μια Δευτέρα τώρα, ποια Δευτέρα. Πάντως, Δημοσθένη, για να κλείσουμε στο ζήτημα της παραίτησης, επειδή αναφέρθηκε πριν από λίγο ο κύριος Ματζαράκης, αλλά εγώ τον διέκοψα, ο κύριος Μουζάς στην επιστολή του μέσα αναφέρει ότι θέλατε πολύ πιο μπροστά να παραιτηθείτε, απλά περιμένατε όχι να κάνετε αυτό, μια ηρωική έξοδο. Αυτό. Ο κύριος Μουζάς του λέει, το εγκαλεί, ότι αν είχες ένα λόγο να παραιτηθείς, θα έπρεπε να το κάνεις όταν δεν προχώρησαν έργα στην περιοχή σου. Και λέει τότε το κάνατε την πάπια. Έτσι, ναι, προσπάθησα μετά την πλημμύρα όταν είδα τα χάλια τα δυνατά. Προσπάθησα, είπα, λέω, να παραιτηθώ, αλλά έκανα πάρα πολύ μεγάλη υπομονή να δούμε, λέω, θα διορθώσουν. Πήραν 500 άτομα εδώ στο Δήμο Ρεστιάδος που έπρεπε να βάλουν ένα άτομο σε κάθε χωριό για συντήρηση πρασίνου και καθαριότητας, αλλά η υπομονή έχει τα όρια. Μάλιστα. Η υπομονή έχει τα όρια. Όσο τώρα που είπε για να κάνω, έκανα για εντύπωση ηρωική έξοδο. Καλά είναι να την κάνει για αυτός μια τέτοια ηρωική έξοδο, γιατί εγκατέλειψαν όλα τα χωριά. Τι εννοείται να παραιτηθεί. Να παραιτηθεί, να κάνει μια καλή ηρωική έξοδο όπως έκανα εγώ. Τώρα προτού λήξει θητεία του να παραιτηθεί. Ορίστε. Προτού λήξει θητεία του να παραιτηθεί. Και η δικιά μου δεν έληξε. Καλά, εσείς. Αφού δεν μπορώ να προσφέρω, δεν μπορώ να προσφέρω. Πρέπει να παραιτηθείς. Όταν δεν μπορείς να προσφέρεις, παρατές. Μα δεν λέει αυτό ο κ. Μουζάς. Ο κ. Μουζάς λέει τα πάει μια χαρά στο Δήμο. Αυτός του λέει. Και εσύ τα πας μια χαρά. Ο κόσμος το κρίνει. Ο κόσμος το κρίνει. Μάλιστα. Λοιπόν, βάζουμε μία ανωτελεία στο συγκεκριμένο ζήτημα. Προφανώς θα έχει και συνέχεια, κύριε Ματζαράκη, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Δημοσθένη, δεν ξέρω αν θα σας συμπληρώσει κάτι άλλο. Ναι, επί προσωπικού θέλω να κάνω μια ερώτηση. Θεωρείτε ότι όταν σας εκλέγουν οι συμπολίτες σας και αναλαμβάνετε ένα θεσμικό ρόλο. Αν σωστά έπραξε, ακριβώς, λέτε, και δεν έκατσε εκεί να αγωνιστεί και να παλέψει περισσότερο. Μήπως είναι, ναι, ο εύκολος δρόμος. Η παρέτηση. Αποχαιρετώ την Αλεξάνδρεια. Λέω. Δεν είναι ο εύκολος ο δρόμος. Πολύ αυτό... εύκολος είναι. Η παρέτηση ειροποιείται και λες εύκολος είναι. Δεν θέλω να είμαι ο γελίος έτσι στο χωριό. Γιατί ο κόσμος περιμένει από μένα. Απαιτήσεις έχει από μένα. Ο Δήμος δεν ανταποκρίνεται. Δεν είναι ο εύκολος. Δηλαδή, Δημοσθένη, ο κ. Ματζαράκης λέει ότι επειδή και όπως το καταλαβαίνουμε όλοι, η κοινωνία είναι πάρα πολύ μικρή, είναι κλειστή. Ο ένας βλέπει τον άλλον σε καθημερινή βάση. Λέει ότι δεν θα μπορούσε να διαχειριστεί άλλο αυτή την κατάσταση, εφόσον δεν υπάρχουν και λύσεις. Ωραία, και όλοι, όταν δεν εκφράζεις αυτούς τους συμπολίτες που βλέπεις κάθε μέρα στο καφενείο, λέγοντας, α, εγώ νύπτω τα σχήρας μου, τι κάνεις ουσιαστικά. Τους παρατάς και αυτούς έρμεο. Αυτό κάνατε. Αφού δεν γίνεται άλλο, τι να κάνω. Τζάμπα να, κάθομαι. Και εγώ αυτό λέω, έρμεο. Δεν θέλω εγώ. Παρατήσετε παρόλο. Σας εμπιστεύτηκαν οι συμπολίτες σας. Και εσείς τους λέτε. Εγώ ήθελα να προσφέρω. Να προσφέρω στο χωριό. Πέρυσι κούρευα χόρτα μόνος μου. Έκλεινα τρύπες. Προφανώς, κύριε Ματζαράκη, προφανώς πριν πάρετε την απόφαση αυτήν, γιατί τώρα ο Δημοσθένης είπε κάτι σημαντικό, να το λίγο συμπληρώσω εγώ. Μήπως το είχατε συζητήσει και με τους συντοπίτες σας. Δηλαδή θέλω να πω, οι άνθρωποι οι οποίοι σας εμπιστεύτηκαν, σας ψήφισαν. Είχατε τη συνένεση. Το κάνατε πρώτα, το συζητήσατε μεταξύ σας ή μόνο σας την πήρατε την απόφαση? Δεν συζήτησα με κανέναν. Μάλιστα. Αλλά τώρα που έμαθαν το γεγονός που παρατήθηκα, όλοι καλά έκανες, επειδή σαν ήκαν είναι η Δημαρχία, αυτό μου είπαν.
Μάλιστα, λοιπόν, κύριε Ματζαράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μας είπατε. Καλή νύχτα, ευχαριστώ και εσένα.